επιστροφή στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση και μαγειρικές τηλετουργίες με αυτό το κορίτσι που κάθε φορά μας γεμίζει το πλατό με μυρωδιές και συνταγές ωραίες. Γεια σου, εγώ. Καλώς όρισες, η φρύνη μας. Και ακόμα μία φορά, γρήγορες συνταγές, εύκολα πιάτα για να μην έχουμε πια καμία δικαιολογία του στυλ. Και δεν θέλουμε να έχουμε δικαιολογία. Άργησα να σχολάσω, τι θα φάνε τα παιδιά, δεν προλαβαίνω. Τι θα κάνω, ναι. Γρήγορα, εύκολα, υγιεινά, υπέροχα, νόστιμα, μοναδικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι. Και θα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα που είχαμε συναντηθεί ξανά, μετά σε είδε πολύς κόσμος και μου είπε και πάρα πολύ ωραία λόγια για σένα. Εντάξει. Κοκκινίζω λίγο. Όχι, να μην κοκκινίζεις, γιατί και η μανέστρα ήταν εξαιρετική. Τέλεια. Και πολλοί τη δοκίμασαν και έκαναν και μερικές παραλλαγές. Μάλλον. Έκαναν μερικές παρεμβάσεις και έβαλαν και δικά τους υλικά μέσα. Χαίρομαι πολύ όταν γίνεται αυτό. Ναι, ωραίο. Βέβαια. Ωραίο, βέβαια. Γιατί έχεις τη βασική αρχή σου, μετά βάζεις και λίγο τη φαντασία σου. Έτσι ακριβώς. Και το εξελίσσεις. Λοιπόν, σήμερα κοτοπουλάκι αγαπημένο. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κοτοπουλάκι, ναι. Το οποίο θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό, γιατί θα το συνοδεύσουμε με μια ωραία φρουτένια σαλάτα. Mm. Το ωραία. Κοτόπουλο εγώ μου είναι, πώς να το πω, θα έλεγα ένας γευστικός καμβάς. Γιατί μπορείς να του δώσεις ό,τι γεύση θέλεις. Ταιριάζει με τα περισσότερα, ενώ όχι με όλα, ε. Ακριβώς. Σκέψω ότι ας πούμε γίνεται και γλυκό με στήθος κοτόπουλο. Είναι μικρασιάτικο αυτό, ναι. Α, να οπότε... μας το κάνεις μία μέρα. Δεν ξέρω τι διαδικασία χρειάζεται, βέβαια. Δεν αλλά... νομίζω ότι γίνεται σε 15 είναι... λεπτά, αλλά όχι, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Βέβαια, βέβαια. Γλυκό με κοτόπουλο. Ναι. Αλήθεια το λες. Ναι. Εν τω μεταξύ, το κοτόπουλο είναι μια κατηγορία κρέατος που νομίζω ότι αρέσει σε όλους. Βεβαίως, αρέσει σε όλους και είναι λίγο ευαίσθητη. Οπότε, πάντα γαντάκια, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε γάντια. Και γενικότερα να μην λερώνουμε μεγάλες επιφάνειες με το κοτόπουλο στην κουζίνα μας, γιατί παραμονεύει η σαλμονέλα. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοτόπουλο λοιπόν στήθος με φρουτένια σαλάτα σήμερα από την αγαπημένη μας Φρύνη. Και θέλω να πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Όχι, να ξεκινήσουμε και θα τη δούμε στην πορεία. Ωραία. Την κάρτα των υλικών. Θα ξεκινήσουμε με το κοτόπουλό μας, το οποίο θα κόψουμε σε λεπτές φέτες, και αυτό γιατί θέλουμε να ψηθεί γρήγορα. Γενικότερα, όποιο κρέας θέλουμε να το ψήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, να θυμάστε ότι το κόβουμε σε λεπτές φετούλες. Τύπου γύρος, ας πούμε. Όχι τόσο. Όχι πολύ, τόσο. Αλλά πολύ. Θα πούμε τώρα ένα μυστικό. Αν θέλετε να κόψετε οποιοδήποτε κρέας σε γύρο, αρκεί να το βάλετε για λίγο στην κατάψυξή σας, να σκληρύνει και μετά μπορείτε να το διαχειριστείτε αλήθεια. Καλύτερα. Αλήθεια! Ναι, αυτά είναι τα μυστικά της δουλειάς που μαθαίνω. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε ουσιαστικά τώρα είναι να κόψουμε το κοτοπουλάκι μας σε λεπτές λωρίδες, για να το αρτήσουμε με αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο μόνο, γιατί την νοστιμιά θα τη δώσει στο τέλος ο χυμός lime που θα το σβήσουμε μαζί με μια κουταλιά από το άρτημα που θα βάλουμε. Εντάξει, και έχουμε φανταστικό προϊόν σήμερα. Έτσι, και την ίδια μαρινάρα θα χρησιμοποιήσουμε μετά για να φτιάξουμε τη σαλάτα μας όση ώρα θα ψήνεται το κοτόπουλο. Άρα, πάντρεμα γεύσεων με υλικά τα οποία μπαίνουν και στις δύο περιπτώσεις, και στη σαλάτα δηλαδή και στο κοτόπουλο. Έτσι ακριβώς. Και έχουμε και μια φοβερή αρμονία. Άρτημα για σαλάτες σήμερα λοιπόν από την εταιρεία Crete's Best. Άρτημα με βαλσάμικο ξύδι, κριτικά βότανα και μέλι. Ιδανικό άρτημα με γεύση μινωικής Κρήτης για σαλάτες, ψητά και κοκκινιστά κρέατα. Άρα, είναι ένα πολυεργαλείο. Έτσι, το βάζουμε παντού στην μαγειρική μας. Άριστο συστατικό για μαρινάδες επίσης. Ένα υπέροχο προϊόν φυσικά της εταιρείας Λευκά Όρη ΑΒΕ. Και... κάπως έτσι θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς σήμερα. Αφού λοιπόν θα κόψουμε το κοτοπουλάκι μας σε λεπτές λωρίδες, γιατί θέλουμε να ετοιμαστεί γρήγορα. Έχουμε ήδη ανάψει το μάτι μας εδώ. Το έχω μάθει αυτή τη φορά. θα σβήσει. Το έχω εξημερώσει. Το έχω φέρει στα νερά, έτσι, μου πες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κόψει το κοτοπουλάκι μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να του βάλουμε αλατάκι και πιπεράκι και λίγο λαδάκι εδώ στο τηγανάκι μας. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Έτσι. Τόσο όσο, ούτως ή άλλως είναι και αντιπολιτική η στρώση του σκεύους. Έτσι ακριβώς. Ακόμα καλύτερα. Και να μην χάσει και τις φοβερές ιδιότητες που έχει το κοτόπουλο. Είναι ένα άπαχο κρέας, το οποίο είναι full πρωτεΐνη. Και ψήνεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή έχουμε και ωραία φρούτα, έχουμε και ωραία λαχανικά, για ποιο μπορεί αυτό να είναι και ένα πιάτο διέτης, έτσι. Βεβαίως. Οτιδήποτε έχει σαλάτα και δεν έχει μέσα τυριά, έτσι, λίγο λιπαρά και τέτοια, είναι ένα πιάτο διέτης. Ακόμα βέβαια. Και για αυτούς δηλαδή, που προσέχουν τη διατροφή τους ή που βρίσκονται σε μια φάση, κάνουν ειδική διατροφή. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο πιάτο. Και η σαλάτα επίσης είναι ένας γευστικός καμβάς, γιατί και εκεί μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε να ανακατέψουμε. Πες μου, τι είναι αυτό, μωρέ, στη σαλάτα που το βλέπω, θα δοκιμάσω. Σταφύλι είναι. Ναι. Τόσο μεγάλο. Ναι, εντάξει, είναι τώρα. Λίγο ακόμα είναι η εποχή τη. Θέλουμε να κρατήσουμε το καλοκαίρι μέσα μας για λίγο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, το μάτι μας, μισό λεπτάκι να δω, είναι αρκετά χαμηλό. Για να δώσουμε χρόνο
το κοτοπουλάκι μας να ψηθεί, βγάζουμε γάντια. Τελειώσαμε με το κοτόπουλο. Όση ώρα δίνεις χρόνο στο κοτόπουλο να πω την κάρτα με τα υλικά. Βεβαίως και να την πεις. Για πάμε λοιπόν για το κοτόπουλο με στήθος, με φρουτένια σαλάτα που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο, χυμό από μισό λάιμ. Φρύνη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Θα σε ρωτήσω μετά για να συνεχίσω. Ένα κουταλάκι της σούπας άρτημα για σαλάτες ήμερος από την εταιρεία Crete Best. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και για τη σαλάτα, την οποία θα σας δείξουμε και μετά, θέλουμε ένα ρόδι, 20 ρόγες από σταφύλι κόκκινο, λίγη γλιστρίδα, σαν αυτή που τρώω εγώ καθημερινά δηλαδή και δεν σταματάω ποτέ, φρέσκο δυόσμο, 15 με 20 ντοματίνια, μία ρίζα φινόκιο, μισή πιπεριά τσίλι, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και ελαιόλαδο. Και για το dressing ουσιαστικά, ναι. Έτσι, θέλουμε χυμό από μισό λάιμ, ξύσμα από λάιμ και λευκό σισάμι. Λυσάμι ουσιαστικά θα ρίξουμε πάνω στο σαλατούλα μας μόλις... ήμερος. Να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν έχουμε λάιμ, μάλιστα. Μπορούμε να βάλουμε λεμόνι. Βεβαίως. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κανένα, πολύ λίγος. Ωραία, ωραία. Γενικότερα είπαμε, εμείς κάνουμε εδώ τις προτάσεις μας και ο κόσμος αυτοσχεδιάζει. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο στην κουζίνα. Ρε παιδί μου, οπότε ανάλογα με τα γούστα του καθένα. Έτσι, μπορεί να μην έχει, να θέλει κάποιος να αντικαταστήσει το σταφύλι που έχει, εντάξει, μια πολύ ιδιαίτερη γεύση με πορτοκάλι, ξέρω εγώ, να βάλει βεβαίως, κάποιο άλλο φρούτο. Βεβαίως, ναι, αρκεί να γίνει ένα σωστό συνδυασμό. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να κόψουμε τώρα τα λαχανικάκι μας, τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα. Θα συνδυάσουμε, είπαμε, φρούτα όπως είναι. Τι νόστιμο σταφύλι είναι αυτό. Το σταφύλι μας, η ντομάτα που είναι φρούτο, δεν είναι λαχανικό. Έτσι, μαραθώριζα. Να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν βάλεις ντοματίνια και βάλεις ντομάτα κανονική, αλλάζει γεύση επειδή τα ντοματίνια είναι πιο γλυκά. Η γεύση δεν αλλάζει τόσο όσο η υφή. Γιατί το ντοματίνι είναι πιο στέρεο, πιο συμπαγές. Μάλιστα. Η ντομάτα μπορεί να πέσει λίγο, πώς να το πω. Και να βγάλει και πολλά υγρά. Λίγο μαλακίνα και να πέσει και να βγάλει και πολλά υγρά και δεν το θέλουμε αυτό. Αν κοιτάξει, ιδανικά καλό είναι να το φάμε σχεδόν αμέσως αυτό το φαγητό. Ναι, σωστό. Δοκίμασε στη μανέστρα. Καλά πλάκα κάνεις. Αλήθεια. Συγγνώμη, Φρύνη, να με τρελάνεις. Εσύ είπε. Όχι, εννοώ, δοκίμασε να τη φτιάξει το σπίτι. Αν να τη φτιάξω, όχι. Ναι. Τη δοκίμασα όμως από τα χεράκια σου και ήταν εξαιρετική. Okay. Πεντανόστιμη άδεια σε ένα πιάτο μέσα σε ένα διάλειμμα. Πόσο διαρκεί ένα διάλειμμα εδώ στην νέα τηλεόραση, πάνω από 5 λεπτά, όχι. Τη μαραθώριζα, την γνωρίζεις, την τρώω, σου αρέσει. Μαραθώριζα. Δεν την γνωρίζω. Ωραία. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Είναι ρίζα από μάραθο, απλά έχει ένα λίγο πιο ήπιο άρωμα από ότι το κανονικό μάραθο. Άμα σου πω ότι μου μυρίζει και λίγο ούζο, θα με τρολάρεις. Όχι, γιατί το μάραθο θυμίζει πάρα πολύ το γλυκάνισο που μυρίζει το ούζο. Λοιπόν, οπότε έχουμε βάλει. Α, και την τρώμε μία. Βεβαίως. Όταν τη βάζουμε στο μπολ μας, καλό είναι έτσι λίγο να την τρίβουμε για να μαλακώσει, λίγο έτσι να την πιέζουμε. Και αν έχετε και νεύρα, έχετε ξεσπάσει στη σαλάτα. Κόψτε μαραθώριζα. Κόψτε μαραθώριζα, στρίψτε την κιόλας. Τέλεια. Λεπτές φετούλες θέλουμε να κόψουμε, δεν θέλουμε να κόψουμε χοντρές, για να μπορούν να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη σαλάτα. Λοιπόν, έχουμε τα ντοματίνια μας εδώ. Μισό λεπτάκι να ρίξω μία ματιά στο κοτοπουλάκι μας. Εγώ τώρα ξέρεις τι θέλω να κάνω. Πάντα το κάνω αυτό. Επειδή μ' αρέσουν αυτά τα... αυτές οι μυρωδιές και αυτά τα παντρέματα που βάζουν. Εντάξει, τι φανταστικό άρωμα και... Και είναι κάνω, με κριτικά... Ρε παιδί μου, άλλη γεύση. Είναι πολύ ωραίο και νοστιμίζουν τις σαλάτες μας τέτοιου είδους αρτήματα. Τέτοιου είδους αρτήματα τα τρως με το κουτάλι, πλάκα μου κάνεις. Τα τρως με το κουτάλι, είναι φανταστικό. Σου το λέρωσα λίγο εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην αγχώνεις εγώ. Αλλά τα καθαρίζω όλα. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει εδώ το κοτοπουλάκι μας για να μην μας αρπάξει. Συνεχίζουμε τη διαδικασία του ψησίματος και πάμε να φτιάξουμε τη σαλατούλα μας. Το ντοματίνια στη μέση. Για να ξεφύγει. Το ντοματίνι επίσης είναι ένα πολύ καλό σνακ για τα παιδιά. Γιατί δεν έχει ζουμιά, είναι αυτόνομο μόνο του, οπότε μεταφέρεται εύκολα. Φανταστική σαλάτα για το σχολείο, μέσα στο ταπεράκι τους. Βεβαίως, με λίγο τυράκι, γραβιέρα εννοείται, γιατί στην Κρήτη ζούμε. Οπότε συνδυάζουμε εδώ πέρα φρούτα, λαχανικά, για να φτιάξουμε μία σαλάτα μαζί με το άρτημά μας. Στο μεταξύ, μέχρι τώρα παιδευόσασταν και βάζατε υλικά και προσπαθούσατε να βγάλετε έτσι ένα αποτέλεσμα για ένα dressing λίγο που να έχει και λίγη γλύκα, να έχει και αυτή την αίσθηση του ξυδιού μέσα. Να είναι το γλυκό ξύδι. Έχετε απλά τη λύση στα χέρια σας. Επειδή το δοκίμασα τώρα, γιατί η αλήθεια είναι δεν το είχα δοκιμάσει. Okay. Νομίζω ότι είναι ένα προϊόν που
τελικά κάνεις την μπάντα όλα τα υπόλοιπα με τα οποία πειραματιζόσασταν για να βγάλετε μια σωστή σάλτσα στην σαλάτα ή στα φαγητά σας. Εδώ, σε ένα μόνο μπουκάλι. Εξαιρετικό προϊόν. Λοιπόν, φρέσκο κρεμμυδάκι που αγαπάμε όλοι και έχει μια έτσι ελαφριά και αυτή η γεύση. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο έντονο όσο το ξέρω. Και ρόδι εννοείται, είναι η εποχή του τώρα, πεντανόστιμο. Αγαπημένο το ρόδι. Δίνει... Θα πρέπει να σου πω ότι συγχωρεμένη γιαγιά μου όσο ζούσε, μου το είχε έτοιμο καθαρισμένο σε σακουλάκι στο ψυγείο. Okay. Πήγαινα, το έπαιρνα, έπαιρνα και ένα κουτάλι της σούπας, έτρωγα. Από τότε που πέθανε η γιαγιά, σπάνια θα φάω ρόδι, τόσο τεμπέλα. Μόνο και το βρω καθαρισμένο. Κάτι που τρώμε πάρα πολύ είναι η γλιστρίδα. Έτσι, είναι εξαιρετικό χορταρικό. Εγώ την αποφεύγω. Γιατί? Για ευνόητους λόγους. Μ' αρέσει που ρωτάς. Με φαντάζεσαι και με γλιστρίδα. Εντάξει, μωρέ, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τον απάλευτο. Σιγά. Σιγά. Θα σιγά βάλουμε και λίγο τη γλιστρίδα μας εδώ. Το κουτουπουλάκι έχει μυρίσει, έχει ροδίσει. Το κουτουπουλάκι μας. Έχουμε βάλει αλατάκι του πέρι στη μία μεριά, θα βάλουμε τώρα την άλλη. Και μόλις το σβήσουμε, μόλις το κλείσουμε, θα προσθέσουμε το χυμό από μισό λάιμ, λίγο από το άρτημά μας, για να ενωθούν όλες αυτές οι γεύσεις στο μάτι να καραμελώσουν. Και συνεχίζουμε εμείς με τη γλιστρίδα. Σ' αρέσει το σταφύλι? Πολύ. Είναι αρκετά, αρκετά καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Και συνδυάζεται πολύ με χοιρινό κρέας, πάρα πολύ. Με κοτοπουλάκι εννοείται. Σε σαλατούλες είναι ό,τι καλύτερο. Τι είναι, παιδιά? Τι μου είπατε? Αυτό που κάθε φορά που τρώω σε αυτή την εκπομπή μου μιλάτε, δεν ξέρω γιατί το κάνετε. Επίσης, ιδιαίτερο άρωμα στη σαλάτα μας θα δώσει ο δυόσμος, έτσι. Εντάξει. Φανταστικό. Λίγα φιλαράκια δυόσμου. Από το δυόσμο νομίζω ότι πρέπει να τον έχετε σε ένα γλαστράκι στον πάγκο της κουζίνας σας μόνιμα. Βεβαίως. Πολλά μικρά γλαστράκια μπορείτε να βάλετε. Όλα αυτά τα ωραία, με τα δυόσμο, αρωματικά. Δυόσμο, βασιλικό, ναι, μαϊντανό. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα το γλάστρα, μαγειρικό. Κατευθείαν από τη γλάστρα, κατευθείαν. Βέβαια. Τόσο φρέσκο, τόσο αρωματικό. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μας έχει κάνει την κρούστα που πρέπει. Θα αλατίσουμε και αυτή την πλευρά λίγο. Θα βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Και το λάιμ. Το, για να το, αυτό το κάνουμε με το λεμόνι μας ή με το λάιμ μας. Άμα θέλουμε, ναι, να βγάλουμε όλο το χυμό. Ουσιαστικά μάλιστα το περνάμε λίγο από τον πάγκο μας για να μαλακώσει και να μπορέσει και να βγάλει τους χυμούς του. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Έχει όμως πολύ έντονο άρωμα. Το λάιμ, ναι, ναι, είναι πολύ, ναι, καλό. Ναι, ναι. Θα βάλουμε εδώ πέρα λίγο λαδάκι. Αν θέλετε μπορείτε να τα χτυπήσετε το άρτημα μαζί με το ελαιόλαδο και το χυμό λάιμ. Αν θέλετε μπορείτε να τα βάλετε όπως είναι, όπως και να τα αν κάνετε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μόνο το άρτημα, έτσι. Βεβαίως. Ωραία, θα βάλουμε και λίγο από το άρτημα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ είναι έτοιμο το κοτοπουλάκι μας, κλείνουμε το μάτι. Ουσιαστικά το σβήνεις με λάιμ. Μη συγχωρείτε, ναι. Και... και άρτημα ημέρος. Εδώ πάει το κοτόπουλο τώρα σε άλλη διάσταση. Και δίνει επιτόπου και χρώμα και σαν να καραμελώνει και λίγο. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν. Συγγνώμη, έκανε κρούστα. Λίγο, έτσι. Έλα. Με τη φωτιά. Εντάξει, φανταστικό. Άμα σας λέω μαγικό προϊόν. Καταπληκτικό. Τέλεια. Βάζουμε αυτό στην άκρη. Να το βάλουμε στην άκρη. Συγγνώμη, αλλά... λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν πειράζει, θα μιλάω εγώ για σένα. Το συγκεκριμένο άρτημα έχει, είπαμε, βαλσάμικο οξύδι, κριτικά βότανα και μέλι. Ένα υπέροχο, υπέροχο προϊόν, το οποίο αν δεν το έχετε δοκιμάσει, θα πρέπει να το δοκιμάσετε. Ιδανικό με γεύση μινωικής Κρήτης για σαλάτες, ψητά και κοκκινιστά κρέατα. Και για όπου αλλού το βάζει η φαντασία σας. Νομίζω για το συγκεκριμένο άρτημα ημέρος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Όρεξη να έχετε να μαγειρεύετε. Αλλά και το βάζει παντού, πάει παντού. Αλατάκι. Επίσης, ξέχασα, αν έχετε φρέσκο τσίλι, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο τσίλι. Αν έχετε ξερό, μπορείτε να βάλετε αποξεραμένο. Δίνει μια spicy, μια πικάντικη νότα στη σαλάτα σας. Αν δεν θέλετε, εννοείται ότι δεν βάζετε καθόλου. Απλά έτσι λίγο ίσα ίσα. Να φύγω από εδώ να τα μετακινήσω. Τι αρώματα είναι αυτά πάλι σήμερα?
Τέλεια. Λοιπόν, και θέλουμε και. Πάρτε ιδέες τώρα. Μας βλέπετε στο σπίτι και δεν έχετε μαγειρέψει ακόμα για κάποιο λόγο, γιατί τώρα γυρίσατε. Καλό ξύσμα εδώ. Ωραία ιδέα για μαγείρεμα σήμερα. Λίγο ξύσμα εδώ. Λάιμ πάντα. Βέβαια. Και είμαστε έτοιμοι. Σερβίρουμε. Βεβαίως. Και δοκιμάζουμε. Αγαπημένη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι. Να ελέγξουμε, εννοείται, ξανά το κοτοπουλάκι μας ότι είναι ψημένο. Εντάξει, και το κοτοπουλάκι έχει ένα φανταστικό φρόνο. Έχει καραμελώσει λίγο. Έχει καραμελώσει. Οπότε θα βάλουμε τη σαλατούλα μας. Εγώ πεινάς. Πεινάω βέβαια. Άκου τώρα τι ερώτηση κάνει η Φρίνη. Άκου τι ερώτηση μου έκανε. Λοιπόν. Τι λέει, μυρίζει ωραία. Μυρίζει τέλεια. Και θα σου δείξω και πολύ χρώμη σαλάτα. Αφού το σερβίρεις και αφού το παρουσιάσεις και αφού το κάνουμε και ένα ωραίο πλάνο. Πώς το τρώνε. Θα σου δείξω. Καλά, και πώς το τρώνε. Θα σου δείξω τι κάνω εγώ με τα αρτήματα στο σπίτι. Πόσο μάλλον αυτό εδώ, το άρτημα ημέρος, που το δοκίμασα και πριν και έχω ενθουσιαστεί. Θα σου το δείξω. Δεν θα σου το πω. Λοιπόν. Το κορίτσι, γιατί. Λίγα πραγματάκια. Ωπορε, παιδί μου, απλά. Το κάνεις και αυτό το ωραίο, γιατί όλα ξεκινούν από το μάτι. Βεβαίως. Έτσι κάπως ανοίγει η όρεξη. Χορταστική μερίδα κοτόπουλο. Και θα βάλουμε. Ναι, βάλε, με συγχωρείτε. Όχι, καλά, ήθελα να το πάω μπροστά, να το δείξουμε. Να το δείξουμε. Λίγο ελάχιστο ακόμα ξύσμα έτσι. Για τον ντεκόρ. Για να το ομορφύνουμε. Βεβαίως. Ελάχιστο λαδάκι. Πολύ, πολύ λίγο. Έχεις κάνει καταπληκτικό πιάτο. Και είμαστε έτοιμοι. Το βλέπεις το πιάτο σου, για να το πάω εδώ μπροστά. Το βλέπω το πιάτο μου. Τι ωραίο που το έχεις κάνει. Χαίρομαι πολύ. Τι ωραίο που το έχεις κάνει. Εντάξει, είναι φανταστικό. Θες να σου δείξω τι κάνω εγώ τώρα. Καμαρώνει το κορίτσι μου, καμαρώνει που έχει φτιάξει ένα τόσο ωραίο φαγητό. Σε πόση ώρα, ούτε 15 λεπτά μας πήρε. 15 λεπτά. Μη μου το παίρνεις αυτό, γιατί τώρα θα σας δείξω εγώ τι κάνω. Και πραγματικά το λάτρεψα το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί εσύ το έχεις βάλει και έχει καραμελώσει, αλλά επειδή εγώ το θέλω λίγο, το τσιτώνω λίγο, να ξέρεις, το τσιτώνω, βάζω και πάνω στο κοτοπουλάκι έτσι, τα κάνω αυτά, τι να κάνω. Και παίρνω και ψωμί και βουτάω, γιατί δεν μου φέρατε λίγο ψωμί, θέλω να βουτήξω εδώ τώρα. Εντάξει. Για πες. Εγώ λέω να... Να μην... Δώστε λίγο την κάρτα να πει η Φρίνη άλλη μια φορά τα υλικά. Σε περίπτωση που δεν προλάβατε. Πω, φανταστικό. Λοιπόν, για το κοτόπουλο στήθος με φρουτένια σαλάτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο, χυμό από μισό λάιμ, μία κουταλιά της σούπας άρτημα για σαλάτες ημερός, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε ένα ρόδι, σταφύλι κόκκινο, περίπου 20 ρόγες, λίγη γλιστρίδα, φρέσκο δυόσμο, 15 με 20 ντοματίνια, μία ρίζα φινόκιο, μισή πιπεριά τσίλι προαιρετικά αν θέλετε, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο, άρτημα για σαλάτες ήμερος, χυμό από μισό λάιμ και... Α, ξεχάσαμε το σισάμι ρε εσύ, εγώ, πάνω. Πάμε πάλι, δεν το πάμε πάλι. Για δοκίμασε τώρα πάλι. Για πες και τα υπόλοιπα. Α, το λευκό σισάμι ήταν το τελευταίο, ναι. Που έτσι ωραία. Δίνει μια. Δώστε μας πλάνα τώρα. Τι να κάνω. Έχω αδειάσει το μισό πιάτο. Τώρα το σισάμι ήταν περιττό. Τι να κάνω. Αλλά επειδή είσαι καλή μαγείρισα. Μπορούμε να το ξαναχτίσουμε το πιάτο. Γιατί έχουμε υλικά και έχουμε κι άλλο κοτοπουλάκι. Δεν μου δοκιμάζεις όμως. Και εγώ θέλω να δεις τι αριστούργημα έχεις κάνει, κορίτσι μου γλυκό. Πολύ σε ευχαριστώ. Είναι πεντανόστιμο. Καλό. Και νομι... δεν είναι ωραίο. Καλό είναι. Εντάξει. Δεν μπορώ είναι να φανταστικό. Λέω εγώ. Εσύ πρέπει να πεις. Εγώ θα πω, αλλά περίμενε τώρα λίγο. Θα πάω και θα κλείσω και επειδή είναι πολύ πολύ αντικειμενικός και αν δεν είναι ωραίο, ξέρω ότι θα το πει. Και μαραθώριζα. Ποιος θα με ακολουθήσει, ποια κάμερα θα με ακολουθήσει και θα πω σε διαφημίσεις. Δεν πειράζει και να το χάσουμε λίγο το πλάνο, παιδιά. Δεν θέλει μαραθώριζα. Θέλει. Λοιπόν, πού είναι ο Δημήτρης, Τατιάνα, μπορείς να με ακολουθήσεις λίγο. Έτσι, για πάμε. Φρίνη μου, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ. Εννοείται. Μουα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μουα. Καλή εβδομάδα. Κοίτα τώρα να δεις. Καλά. Ο Δημήτρης ξέρω ότι είναι αντικειμενικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του αρέσει και να μην το πει. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, αγόρι μου, γλυκό. Κοίτα, πλούσια. Ναι, αυτό πάρτο έτσι με το χεράκι σου. Τέλεια. Πες μου.
Ευχαριστώ έτσι πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Να καταπιεί το αγόρι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Για πάμε.